Πάμε λίγο σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία της εκπαιδευτικής κοινότητας στο Λύκειο Γαζίου. Καθώς εκεί οι μαθητές ερευνούν, η κεντρική ιδέα είναι αυτή, και προχωρούν και καταλήγουν σε πολύτιμα συμπεράσματα. Ένα εξ αυτών, λέμε ναι στο διαδίκτυο, λέμε ναι στη νέα τεχνολογία, για να γίνει πιο ενδιαφέρον το σχολείο. Θα πάμε στη Βάλια, η οποία Βάλια έχει κλείσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Κάτι το οποίο ξεκίνησε το Δεκέμβρη και σιγά σιγά ξεδιπλώνται τα συμπεράσματα, τα οποία βέβαια είναι ανακοινώσιμα. Είναι ανακοινώσιμα. Μιλάμε λοιπόν για μία έρευνα στην οποία συμμετείχαν 420 και πλέον μαθητές από το Γενικό Λύκειο Γαζίου αναφορικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην μάθηση. Σίγουρα η τεχνολογία και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας επηρεάζουν όλους τους τομείς, πόσο μάλλον όταν πρόκειται λοιπόν για την μάθηση για μία εκπαιδευτική κοινότητα. Και τι, το βασικό συμπέρασμα, γιατί ήταν αρκετά τα συμπεράσματα, είναι ναι, ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι πολύ σημαντική. Προκειμένου να βοηθήσει περαιτέρω λοιπόν στο να μάθουν οι μαθητές περισσότερα πράγματα, γιατί όπως όλα δείχνουν ενδεχομένως τα βιβλία να μην τους βοηθάνε στο 100%. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Συριγωνάκη, είναι εκπαιδευτικός, σωστά. Ακριβώς, στο Λύκειο Γαζίου και δύο μαθήτριες που συμμετείχαν στην έρευνα. Συμμετείχαν ενεργά στη συγκεκριμένη έρευνα, ναι. Την Κατερίνα Αναστασάκη, μαθήτρια της τρίτης τάξης του Γενικού Λυκείου, και την Κατερίνα Μιλιώρη, επίσης μαθήτρια λοιπόν τρίτης τάξης του Γενικού Λυκείου Γαζίου. Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε από τον κύριο Συριγωνάκη. Την καλησπέρα μας, κύριε Συριγωνάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, αλήθεια είναι. Και εσείς προσωπικά κινητοποιείτε τη μαθητική κοινότητα να καταλήξει κάποια συμπεράσματα, εφόδια για το επόμενο χρονικό διάστημα, για τα επόμενα χρόνια. Βασικός στόχος ποιος ήταν εξ αρχής? Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναδρομή τι ακριβώς κάναμε όλα αυτά. Ακριβώς, ξεκινάμε από εκεί. Στα πλαίσια λοιπόν του μαθήματος της στατιστικής στη ΓΑΜΑ Λυκείου και μάλιστα σε τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών, έχει και σημασία το αυτό, θεώρησα χρήσιμο να μην ακολουθήσω την πεπατημένη οδό της δασκαλοκεντρικής μεθόδου, αλλά να εμπλέξω τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία, ώστε το μάθημα να έχει ζωντάνιο ενδιαφέρον. Τέθηκε λοιπόν ο προβληματισμός γύρω από τις νέες τεχνολογίες, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και ξεκίνησε η διαδικασία της έρευνας. Ως προς το θέμα μας τώρα, θεωρήσαμε ότι οι μαθητές σήμερα περνούν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους με το κινητό στο χέρι ή ασχολούνται με το διαδίκτυο. Είναι λοιπόν αναμενόμενο να επηρεάζεται και ο τρόπος που μαθαίνουν, δηλαδή ο τρόπος που προσλαμβάνουν τη γνώση. Θελήσαμε λοιπόν να καταγράψουμε τις απόψεις των μαθητών γύρω από τις νέες τεχνολογίες, δηλαδή σε τι βαθμό πρέπει να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην ουσία λοιπόν κάνουμε ένα πείραμα, με στόχο οι μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της στατιστικής στην πράξη και να βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα. Από την έρευνα προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα που επιβεβαιώνουν την αρχική μας εκτίμηση, ότι οι μαθητές επιθυμούν να ενταχθούν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία σε μεγαλύτερο βαθμό, διότι έτσι θεωρούν ότι θα υπάρχει μεγαλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Παρατήρησα ότι η βιωματική μέθοδος που ακολουθήσαμε αύξησε το ενδιαφέρον των μαθητών και υπήρχε ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών. Η σύνδεση τελικά ενός μαθήματος με την πραγματικότητα είναι πάντα αποδεκτή από τους μαθητές. Τώρα, οι μαθήτριές μας θα μπορούν να αναφέρουν. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε πρώτα με την Κατερίνα Αναστασάκη, να μας δώσει τη δική της εικόνα, τι αποκόμισε από αυτήν την έρευνα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολη η έρευνα να έρθει σε επαφή με 423 μαθητές να μοιραστούν ερωτηματολόγια. Τι αποκόμισες από αυτή την έρευνα και τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε? Μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία της έρευνας. Καθώς μας δόθηκε ευκαιρία να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτά που κάναμε στο μάθημα. Δεν ήταν τόσο δύσκολο το να μοιράσουμε τα ερωτηματολόγια, καθώς όπως είπε και ο κ. Συριγωνάκης, χωριστήκαμε σε ομάδες, οπότε ο καθένας ανέλαβε ένα δικό του έργο. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία, γιατί τα κάναμε ουσιαστικά όλα εμείς, βέβαια με την καθοδήγηση του κ. Συριγωνάκη, και έτσι μου άρεσε και η διαδικασία του διαμοιρασμού των ερωτηματολογίων, αλλά και μετά που προχωρήσαμε στη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Που σημαίνει, Κατερίνα Μιλιώρη, ότι τελικά η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε μεγάλο βαθμό πλέον. Και αν καλύπτει βέβαια πλέον, θα μας τα πει και ο κύριος Συριγωνάκης μετά, και τη χρήση των σχολικών εγχειριδίων, των σχολικών βιβλίων, πού βρισκόμαστε? Μήπως προκύπτει και ένας προβληματισμός μέσα από το βασικό συμπέρασμα της έρευνας, να μας
Να αναφερθεί ωστόσο η μαθήτρια πρώτα. Καλησπέρα σας. Όπως προέκυψε και την έρευνά μας, όντως είναι πολύ σημαντική η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι ήταν και για μένα μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδικασία, διότι ξεφεύγει, όπως είπε ο κ. Σαζονάκης, από τα τυπικά πλαίσια του μαθήματος μέσα στην τάξη. Μάλιστα, σε τέτοιου είδους έρευνες, συνηθίζαμε πάντοτε να είμαστε τα άτομα που συμπληρώνουμε τα ερωτηματολόγια, ενώ φέτος για πρώτη φορά μας δόθηκε η δυνατότητα να δούμε και από κοντά τη διαδικασία πίσω από τα ερωτηματολόγια, δηλαδή τη συλλογή των δεδομένων και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Κύριε Συρηγονάκη, ξέρετε, χρήση νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, ωστόσο, αυτή η απέτηση δεν έχει να κάνει και με τον εξυγχρονισμό των υποδομών στις σχολικές μονάδες. Από ό,τι φαίνεται, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 84% κοντά, οι μαθητές προτείνουν τον εξυγχρονισμό των σχολικών υποδομών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά. Προφανώς πρέπει να εξυγχρονιστεί όλο το σύστημα και κάποιο αντίκτυπο υπάρχει από την έρευνά μας και στα βιβλία, στα σχολικά βιβλία. Από ό,τι φαίνεται, δεν είναι αρκετά τα σχολικά βιβλία όπως είναι σήμερα να καλύπτουν τις ανάγκες του σχολείου. Δηλαδή, τα παιδιά προσφεύγουν στο διαδίκτυο για να καλύψουν κάποιες ανάγκες που στο σχολικό περιβάλλον υπάρχουν. Χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι προχωράμε σε πλήρη απαξίωση των ήδη παραδοσιακών μέσων που υφίστανται μέχρι σήμερα, που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Σε καμία περίπτωση, αλλά υπάρχουν κενά, καταγεγραμμένα κενά, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα ίδια τα παιδιά, βέβαια. Η αλήθεια είναι, αλλά θα πρέπει να συνδράμει και η πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ένας καλός συνδυασμός σύγχρονων και παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας, έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, είναι καθήκον της πολιτείας να ακολουθεί το πνεύμα των καιρών και να αναπροσαρμόζει τις πρακτικές της προς όφελος των μαθητών. Η πολιτεία δυστυχώς πάντα πάει αργά. Τα βήματα είναι πάντα αργά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τις μαθήτριες. Και τρανό παράδειγμα δεν μπορώ να με το πω, η τηλεκπαίδευση. Κύριε Συρηγονάκη, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν λειτουργήσε στον βαθμό που ακριβώς και εμείς θέλαμε. Ακριβώς. Βάλια. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τις μαθήτριες αν δινόταν η ευκαιρία να αλλάξουν κάτι στην υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία και στη μάθηση που είναι μέχρι σήμερα. Με βάση και την έρευνα πλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας. Θα έβαζαν την τεχνολογία μας, το είπαν. Θα έβαζαν την τεχνολογία, να είναι πιο ενεργή. Σε ποσοστό 90-10, ας πούμε, σε ποσοστό 80-20. Κατερίνα, Αναστασάκη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός, καθώς και οι παραδοσιακές μεθόδους σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναντικατάστατες. Όμως παρόλα αυτά δεν πρέπει να παραμερίζονται οι νέες τεχνολογίες, καθώς πλέον είναι ένα κομμάτι της καθημερινής ζωής. Και εσύ, Κατερίνα. Και εγώ συμφωνώ με την Κατερίνα και μάλιστα θα ήθελα να τονίσω ότι παρά το γεγονός ότι όντως είναι αναγκαία η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και η άμεση ένταξή τους, οι καθηγητές σχολείου μας κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια για αυτή την πορεία. Ωραία, και να σημειώσουμε ότι εκτός από εσάς τις δύο μαθήτριες συμμετείχε και η Μαρία Νύχταρη στη συγκεκριμένη έρευνα, αν δεν κάνουμε λάθος. Να μην αμελήσουμε να επιβραβεύσουμε και τις υπόλοιπες, και τους υπόλοιπους μαθητές του τμήματος Γ1. Διότι όλοι αυτοί αποτέλεσαν μια καλή ομάδα στο να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, τι σημαίνει αυτή και η προσωπική σας πρωτοβουλία και η κινητοποίηση των παιδιών, της νέας γενιάς γενικότερα, σε μια εξωσχολική ατζέντα? Βάζετε στο τραπέζι, θέτετε στο προσκήνιο μια εξωσχολική ατζέντα διδασκαλίας και γενικότερα συζήτησης που τόσο πολύ έχει ανάγκη η νέα γενιά. Προσέξτε, εκτιμώ ότι η διδασκαλία είναι κάτι ενεργό και πρέπει πάντα μέσω της πράξης να υλοποιούνται κάποια πράγματα, έτσι ώστε ο μαθητής να αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες που πρέπει. Η παθητική διδασκαλία, παραδίδω κάποιο μάθημα από την έδρα, πλέον είναι σε άλλες εποχές. Εκτιμώ ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στον τομέα. Ο μαθητής να λάβει ενεργό ρόλο, έτσι ώστε να έχει μεθαύριο και πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Μάλιστα, να κλείσουμε και με ένα αισιόδοξο μήνυμα, βέβαια, και ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Συρηγονάκη, η αλήθεια είναι, και για τις απόψεις και για τη θέση του και για το πώς βλέπει τη σύνδεση και τις σχέσεις του με τη νέα γενιά. Σίγουρα υπάρχουν κενά. Να κλείσουμε με ένα μήνυμα της Κατερίνας της Αναστασάκη και της Κατερίνας της Μιλιώρη. Ένα μήνυμα προς τη νέα γενιά. Φαντάζομαι είναι υποψήφοι και στις πανελλαδικές, σωστά, για εισαγωγή σε τρίτο βάθμια. Να πούμε και καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε. Τα όνειρα πρέπει να έχουν ταβάνι για τη νέα γενιά. Τι πιστεύετε, γιατί ξέρετε βιώνουμε και δύσκολες συγκυρίες. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα όταν ένας άνθρωπος ονειρεύεται, αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία θα προοδεύσει. Οπότε όσο και να προσπαθείς, ακόμα και αν δεν αποδίδει η προσπάθεια άμεσα, σίγουρα μακροπρόθεσμα θα υπάρξει μεγάλη πρόοδος. Μάλιστα. Κατερίνα. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι τα όνειρα της νέας γενιάς δεν πρέπει να έχουν όρια και τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στα όνειρα των νέων ανθρώπων. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις πανελλαδικές. Κύριε καθηγητά, με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Δική μας η χαρά, η υποχρέωσή μας. Η αλήθεια είναι να αναδεικνύουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, βέβαια, αλλά και νέων παιδιών. Και έχουμε αποδείξει άλλωστε και στο παρελθόν και έχουμε φιλοξενήσει και αρκετά σχολεία που δεν είναι απλά παθητικά, είναι αρκετά ενεργητικοί και συνεχίζουν και κάνουν τις έρευνές τους και μαθαίνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους.